ένα έργο το οποίο εμείς μάθαμε εκ των υστέρων ότι έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από το 2004 μέχρι πρότινος. Εμείς ουσιαστικά ξεκινήσαμε την κατασκευή πριν λίγες μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ούτε στο σημαντικό χρόνο καθυστέρηση. Θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα θα περιοθεί και στην ώρα του και όπως ακριβώς το βλέπετε. Ο χρόνος περιόδου περιθώριο του είναι τέλος του 22. Τέλος του 22 θέλουμε να είναι με το κλειδί. Συναντηθήκαμε μόλις με τον Δήμαρχο Λαμιαίων και με τη Δημοτική Αρχή σε μια σημαντική, σε μια ευχάριστη στιγμή μπροστά σε ένα μεγάλο εμβληματικό, ένα σημαντικό έργο. Το νέο κολυμβητήριο Λαμίας, το κλειστό κολυμβητήριο Λαμίας που ανεγείρεται αυτή τη στιγμή είναι προϊόν μιας συνεργασίας του πρώτου με το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Μια πάγια ανάγκη για τα παιδιά της Λαμίας, για όλη την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, όπου με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Τεράς Ελλάδας που είχε εγκριθεί από την προηγούμενη περιφερειακή θητεία και αρχή και με την υλοποίηση σήμερα του Δήμου Λαμίων προχωράμε γρήγορα, αποτελεσματικά, ούτως ώστε σύντομα να γίνει αυτό που όλοι περιμένουμε και που τα προηγούμενα χρόνια, όπως και εγώ πληροφορήθηκα, δεν είχε γίνει κατορθωτό, να δώσουμε στα παιδιά της Λαμίας ένα κολυμβητήριο στους αθλητές που αυτό που αξίζουν, αυτό που δικαιούνται και αυτό που εν τέλει περιμένουν. Έχουμε την συζήτηση με τον Δήμαρχο και το αίτημα του Δήμου να δώσουμε μια επιπλέον χρηματοδότηση για να έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο, ένα αθλητικό χώρο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και τους περιβάλλοντες χώρους του συγκροτήματος. Αυτό με μια τάξη μεγέθους που σήμερα προκοστολογείται στα 2 εκατομμύρια είναι ένα ζήτημα που το βλέπουμε πάρα πολύ θετικά και που αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς της περιφέρειας, να βρίσκει πόρους για αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά, ωφέλιμα και απαραίτητα για τον τόπο. Η ανάγκη να γίνει ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο κολυμβητήριο κλειστό στη Λαμία, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς, υπήρξε το παρελθόν. Την ανάγκη αυτή διαπιστώσαμε με τον Κώστα τον Πακογιάννη και ως Περιφέρεια Στερεάς χρηματοδοτήσαμε το έργο αυτό και ο Δήμος μας ανέλαβε την εκτέλεσή του. Τη χρηματοδότηση συνεχίζει ο νέος Περιφερειάρχης μας, ο Φάνης Οσπανός. Είμαστε εδώ σήμερα να σηματοδοτήσουμε την έναρξη εργασιών του κλειστού κολυμβητηρίου. Να τρέξουμε γρήγορα τις διαδικασίες με όραμα και σχέδιο για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Παράλληλα, σαν Δημοτική Αρχή, σχεδιάζουμε την κατασκευή του περιβάλλοντα χώρου με την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε με το πέρας των εργασιών του κολυμβητηρίου να είναι ένα ολοκληρωμένο έργο το οποίο είναι απόλυτα λειτουργικό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη μας, τον Φάνη τον Σπανό, που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, για επιπλέον χρηματοδότηση για τον περιβάλλοντα χώρο και το μηχανολογικό εξοπλισμό, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το έργο πλήρως και να είναι απόλυτα λειτουργικό για να αποδοθεί στους πολίτες όπως ακριβώς πρέπει να είναι ένα τέτοιο έργο. Αυτό το οποίο σήμερα είναι το πιο σημαντικό είναι ότι ως Δήμος στο τέλος του 2022 με τη συνεργασία πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχουμε ένα έργο εμβληματικό το οποίο αξίζει στην έδρα της Περιφέρειας Τεράς Ελλάδας. Ευχαριστώ.